Να πάμε εμείς να δούμε λιγάκι τα δεδομένα στην Τσκακέρα με τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλλιο, είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Καντρίς, ΧΑΣ της Τουρκίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τριανταφύλλιο που ήσασταν μαζί μας εδώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και ο κύριος Παναγιώτης Παστουσίας, αντινάβαρχος εν αποστρατεία. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τριανταφύλλιο. Κύριε Τριανταφύλλιο, το Ισραήλ έχει στυλώσει τα πόδια του, λέει ότι εγώ δεν ακούω τίποτα. Εάν και εφόσον δεν μου δώσουν εγγυήσεις ότι θα απελευθερωθούν οι όμοιροι, αν δεν απελευθερωθούν οι όμοιροι, εγώ δεν σταματάω την επιθετική μου ενέργεια. Κατέλαβε, διαβάζω εδώ στο BBC πριν από λίγο, το αρχηγείο της Χαμάς στην Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα της Γάζας, και συνεχίζονται οι συγκρούσεις. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές χιλιάδες, θα λέγαμε, αθώων πολιτών Παλαιστινίων να χάνουν τη ζωή τους καθημερινά. Ελάτε, θα ήθελα να μας πείτε τη λύση στην εξίσωση αυτή που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει λύση. Ναι. Όντως το Ισραήλ ο στόχος είναι να εξαλείψει τη Χαμάς. Και πιέζει με αυτόν τον τρόπο για την απελευθέρωση των ομήρων, και νομίζω οι όμηροι είναι ουσιαστικά το τελευταίο όπλο που έχουν στη διάθεσή τους οι Χαμάς, εφόσον το Ισραήλ έχει μπει μέσα στην Γάζα, έχει μπει μέσα στο αστικά κέντρο πια, και οι μάχες από εδώ και πέρα θα συνεχίσουν μέχρι τελικής πτώσεως. Ναι. Νομίζω ότι πιο σημαντικό είναι τα ζητήματα της ανθρωπιστικής βοήθειας, που αυτά συζητούνται στο Παρίσι, θα συζητηθούν Σαββατοκύριακο στην Σαουδική Αραβία, όπου οι Ισλαμικές χώρες θα συναντηθούν να δούνε και αυτές τι μπορούν να κάνουν. Και βεβαίως είναι η επόμενη μέρα το επόμενο θέμα, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει μια έντονη συζήτηση για την επόμενη μέρα, δηλαδή ποιος θα διοικήσει την Γάζα όταν το Ισραήλ καταφέρει, επιτύχει το στόχο του. Και έχουμε διάφορες δηλώσεις αντικρουούμενες, δηλαδή από τη μία ο κύριος Νετανιάχου λέγοντας ότι θα παραμείνει το Ισραήλ ως εντός εισαγωγικών δύναμη κατοχής. Υπουργός Αμήνης του λέει δεν ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι το Ισραήλ καταλαβαίνει ότι στην επόμενη μέρα δεν μπορεί να παραμείνει εκεί πέρα, ναι, και θα πρέπει εκεί πέρα η διεθνής κοινότητα, είτε αυτοί είναι οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί και οι Αραβικές χώρες που έχουν άμεσα και έμεσα συμφέροντα στην περιοχή ή πλήττονται άμεσα ή έμεσα από τις εξελίξεις, να βρεθεί μια φόρμουλα υπό τα Ηνωμένα Έθνη για να διοικηθεί η Γκάζα και γενικότερα η Παλαιστινιακή Αρχή. Δεν είναι λίγο πρόωρη αυτή η συζήτηση, κύριε καθηγητά? Δεν νομίζω. Μιλάμε για ένα αιματοκύλισμα το οποίο παρατηρεί η διεθνής κοινότητα, το παρακολουθούμε όλοι, με χιλιάδες νεκρούς, είναι σε εξέλιξη. Ο Νετανιάχου λέει ότι αν δεν απελευθερωθούν οι όμηροι, εγώ δεν κάνω πίσω. 11.000 νεκροί ήδη, συν 1.400 στο Ισραήλ. Μιλάμε για έναν πολύ βαρύ φόρο αίματος. Δεν ξέρω αν μπαίνουν στο ζύγι οι ανθρώπινες ζωές, όπως αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε να γίνεται. Νομίζω ότι είναι πρόωρη συζήτηση, δεδομένου ότι καμία πλευρά δεν φαίνεται να θέλει να κάνει πίσω. Υπ' αυτήν την έννοια το λέω αυτό. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε κάτι, και να καταφέρει το Ισραήλ τους στόχους τους. Νομίζω το Ισραήλ, όπως και η Χαμάς, όπως και η Παλαιστίνη γενικότερα, είναι χαμένη της υπόθεσης και οι δύο πλευρές έχουν χάσει. Το Ισραήλ έχει χάσει σε παγκόσμια κοινή γνώμη τα ερίσματά της. Το βλέπουμε αυτό με τις μαζικές διαδηλώσεις που γίνονται παντού. Εδώ διάβαζα τώρα ότι υπάρχει ολόκληρη πολεμική για τη μεγάλη διαδήλωση που είναι να γίνει η δεύτερη στο Λονδίνο Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Υπάρχει κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης, της Βρετανικής και την αστυνομία. Δηλαδή το Ισραήλ έχει χάσει πια την παγκόσμια κοινή γνώμη. Και νομίζω και να κερδίσει, να καταφέρει το στόχο της, πρέπει πραγματικά να δει ποιος θα διοικήσει αυτό το χάος που έχει δημιουργηθεί. Χάνει και στη διπλωματία πλέον με αυτόν τον τρόπο το Ισραήλ, γιατί έχει σημασία αυτό. Δηλαδή στην κοινή γνώμη το αντιλαμβανόμαστε όλοι, όταν βλέπεις νεκρά παιδιά, η κοινή γνώμη θα έχει αυτή την άποψη. Στο επίπεδο της πολιτικής όμως και της διπλωματίας, της σχέσης του Ισραήλ με άλλες χώρες, όσο δεν κάνει πίσω σε αυτό, παρά τις εκκλήσεις που έχουμε και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χάνει και σε αυτό το κομμάτι? Βεβαίως, όσο βλέπουμε τις εικόνες, παρακολουθούμε τις ειδήσεις, τις μεταδόσεις των ανταποκριτών σας, βεβαίως επηρεαζόμαστε, ναι, και χάνει το Ισραήλ γενικότερα, γιατί πιέζονται κυβερνήσεις και αυτές που στηρίζουν ξεκάθαρα το δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ, βρίσκονται σε ένα δίλημα. Πόσο αυτό μπορούν να το κάνουν, πώς αντιδράει η κοινή τους γνώμη,
και σε κάθε χώρα είναι διαφορετική κοινή γνώμη, εξαρτάται και τι πληθυσμιακή σύνθεση και ιδεολογικές διαφορές που μπορεί να προκύψουν. Mm-hmm. Και εκεί πέρα, γι' αυτό υπάρχουν και πιέσεις υπέρ της πάνω στο Ισραήλ. Κύριε καθηγητά, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει τεράστιο δίλημα, ναι, και για τον πρόεδρο Biden. Πόσο μπορεί να στηρίξει το Ισραήλ, γιατί βλέπουμε δημοσκοπικά και αυτό δεν τον βοηθάει πάρα πολύ στην Αμερική. Κύριε καθηγητά, θα πάμε τώρα στον κύριο Παστουσέα, γιατί αυτό το οποίο όμως έχει καταφέρει το Ισραήλ μέχρι τώρα και η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, αν κάνω λάθος κύριε Παστουσέα, πείτε μας, είναι να μην εμπλακούν άλλες χώρες των Αραβικών. Δεν είναι πλάκη το Ιράν επίσημα. Η Εμένη δεν μπορεί να φτάσει, που κήρυξε επίσημα και καλά τον πόλεμο, οι αντάρτες προς το Ισραήλ. Βλέπουμε τη Χεσμπολά να κρατάει πολύ χαμηλούς τόνους παρά τα μηνύματα τα οποία έστειλε την προηγούμενη Παρασκευή ο ηγέτης της. Η παρουσία των ΗΠΑ προφυλάσσει το Ισραήλ και το Ισραήλ συνεχίζει. Είναι έτσι? Έτσι είναι ακριβώς. Θέλει να περιορίσει την αντιπαράθεση μέσα στα πλαίσια αυτά που κινείται τώρα. Ναι. Γι' αυτό προβάλλει την ισχυρή της ναυτική παρουσία στην περιοχή με τα αεροπλανοφόρα, συν ένα πυρηνικό κίνητο υποβρύχιο που να διευκρινίσουμε, άλλο πυρηνοκίνητο και άλλο μεταφέρει πυρηνικά. Ναι. Αυτό το υποβρύχιο λοιπόν μεταφέρει πυράβλους Tomahawk, οι οποίες είναι ικανές να πλήξουν στόχους ξηράς, και βεβαίως είναι προφανές ότι οι στόχοι αυτοί αφορούν το Ιράν. Βλέπουμε λοιπόν μια τεράστια κινητοποίηση για να περιοριστεί, και πολλές προσπάθειες διπλωματικές να περιοριστεί εκεί η κρίση και να μην διαχυθεί. Όπως βλέπουμε επίσης και τα αραβικά κράτη, τα οποία κρατούν μια πιο επιφυλακτική στάση, ενώ βλέπουμε την Τουρκία να έχει βγει μπροστά. Και βεβαίως, όπως έχουμε πει και στην εκπομπή σας, άλλο Άραβες, άλλο Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν δεν είναι μια αραβική χώρα, επιχειρεί όμως να εμφανιστεί ως ηγέτιδα των μουσουλμάνων σε όλη την περιοχή, ακόμη και των Αράβων. Ναι. Υπάρχει λοιπόν επιφύλαξη. Επιφύλαξη η οποία δεν είναι ένα πολύπλοκο και περίπλοκο πρόβλημα η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, και οι εμπλεκόμενοι. Λύση δεν βλέπουμε. Λύση δεν βλέπουμε, κύριε Παστουσέα, και αυτό λέγαμε νωρίτερα και με την τώρα. Ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη να επιβάλλει οτιδήποτε. Δεν είναι αδύναμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει το σκέλος το στρατιωτικό να επιβάλλει. Αυτοί που φαίνονται και προβάλλουν τη δύναμή τους είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό κατά την άποψή μου που ίσως δείχνει κάτι είναι ότι θα, εν πάση περιπτώσει, πλησιάζουμε. Ενώ οι Ισραηλινοί έχουν πει ότι ίσως διαρκές και 6 μήνες, βλέπουμε, όπως αναφέρθηκε από τον κύριο καθηγητή, ότι η εικόνα του Ισραήλ με αυτά που γίνονται στη Γάζα αρχίζει και να αλλάζει παγκοσμίως. Η διεθνή γνώμη μεταστρέφεται, ενώ στην αρχή υπήρχε η εικόνα των θυμάτων από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ. Μεταστρέφεται λοιπόν η εικόνα, και επίσης όλα αυτά που γίνονται, οι συνδιασκέψεις, οι δηλώσεις από πλευράς Ισραήλ, από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, η συνάντηση. Όλοι επιθυμούν την κατάπαυση του πυρός, Ναύαρχε. Αυτό είναι. Όλα αυτά δείχνουν ότι αρχίζει και μελετάται ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Mm-hmm. Τι θα γίνει με τη Γάζα. Βλέπουμε ότι οι Ισραηλινοί ξεκινάνε από σκληρές θέσεις και λένε είτε επισήμως είτε ανεπισήμως ότι ο στόχος μας είναι η εκένωση της Γάζας. Αυτή είναι η σκληρή θέση που ξεκινάει το Ισραήλ. Από την άλλη μεριά βλέπουμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες των Αμερικών. Ξέρετε, αυτό το πράγμα λέμε, επιτρέπεις τώρα, κύριε Παστουσέα, κύριε καθηγητά, ήταν το δόγμα του Μπεν Κουριών, έτσι. Ήταν του εθνάρχη, ας πούμε, mm-hmm, του Ισραήλ, ο οποίος έλεγε ότι εφόσον κερδίσαμε τον πόλεμο, οι Άραβες δεν πρέπει να είναι σε αυτό το κομμάτι. Μπορούν να τους φιλοξενήσουν αραβικές χώρες. Ήταν το δόγμα αυτό και φαίνεται ότι επαληθεύεται. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τριανταφύλου, εάν φτάνουμε σε αυτό το σημείο πολλά χρόνια μετά, 70 χρόνια μετά από το δόγμα αυτό. Ναι και όχι. Γιατί ξέρετε, πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη και τα εσωτερικά πολιτική σκηνή του Ισραήλ. Δηλαδή, ποιες είναι οι προθέσεις του κυρίου Νετανιάχου, πώς έχει παραμείνει στην εξουσία με αυτό το συνασπισμό με τους ακραίους, με τα ακραία αυτά εβραϊκά κόμματα που προωθούν τους επικισμούς στην Δυτική Όχθη.
και βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, ο φόβος τώρα του Ισραήλ, και γι' αυτό φαίνεται ο πόλεμος να επιτυχάνεται, και αυτό που λέγαμε αρχικά 6 μήνες, μπορεί ο πόλεμος να έχει μικρότερη διάρκεια, γιατί φοβούνται πάρα πολύ δεύτερο μέτωπο τώρα από τη Δυτική Όχθη, όπου θα αντιδράσουν οι Παλαιστίνοι. Και νομίζω το ίδιο το Ισραήλ έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί από μόνο του πια. Συγγνώμη, ρώτησε, τι εννοούμε όμως εκένωση της Γάζας? Τόσο όλος αυτό δεν γίνεται να γίνει. Πρέπει να υπάρχει αυτό το κομμάτι γης για την Παλαιστίνη, για τον Παλαιστινιακό λαό, έτσι δεν είναι ούτως ή άλλως, κύριε Τριανταφύλου? Μα νομίζω ότι αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, ούτε το Ισραήλ, άλλο τώρα τι λέει ή δεν λέει δημοσίως. Το θέμα είναι πώς η επόμενη μέρα θα, κατά κάποιο τρόπο, θα χτιστεί πάλι οι συνθήκες ασφάλειας, έτσι ώστε να μην θεωρεί το Ισραήλ ότι απειλείται από τους Παλαιστινίους, και οι ίδιοι Παλαιστίνοι να μην εξάγουν ανασφάλεια και να μπορούν να αναπτυχθούν, για να μπορούν να κάτσουν δύο πλευρές στο τραπέζι. Και εδώ πέρα πια νομίζω και το Ισραήλ έχει καταλάβει, όπως και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, και αυτό το βλέπουμε και από τη διπλωματία του κύριου Μπλίνκεν, που έχει πάει 2-3 φορές στην περιοχή και συνομιλεί με όλους, όπως και ο πρόεδρος Μακρόν, παρόλο ότι δεν θα βρίσκονται οι Άραβες σήμερα στο Παρίσι, έχει μιλήσει με τη Σαουδική Αραβία, έχει μιλήσει με το Κατάρ, έχει μιλήσει με τον Σίσι της Αιγύπτου, ότι όλοι μαζί θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να συμβάλλουν την επόμενη μέρα. Έχετε βάλει όλους τους παίκτες της κακέρας. Να πάμε στον Ναύαρχο για αυτό το σχόλιο. Δεν ακούσαμε και από τον καθηγητή το ρόλο της Τουρκίας, Ναύαρχε, σε όλο αυτό. Η Τουρκία, σας είπα... Δεν μας βοηθάει το σήμα. Ελάτε, κύριε καθηγητά, εσείς. Θα μας πει ο καθηγητής, βεβαίως. Και οι δύο. Μάλιστα. Προφανώς είναι θέμα επικοινωνίας ταυτόχρονα. Κύριε Τριανταφύλου, εσείς μας ακούτε? Σας ακούω. Να δούμε λίγο, λοιπόν. Είπατε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για το Ισραήλ, για τη Μέση Ανατολή, για την Ευρώπη. Η Τουρκία τι ρόλο παίζει τώρα σε όλο αυτό? Ναι, νομίζω ότι... Ή τι επιδιώκει, τι ρόλο επιδιώκει να έχει? Ναι, νομίζω τα είπε ήδη και πριν ο κύριος Ναύαρχος. Επιδιώκει να έχει ένα ρόλο στη περιοχή για τους ίδιους λόγους που επιδιώκουν όλες οι γειτονικές χώρες να μην μείνουν εκτός των εξελίξεων. Το θέμα είναι ότι η θέση της Τουρκίας δεν είναι ακριβώς η θέση που θα προθέλανε οι αραβικές οι χώρες. Δηλαδή, εδώ πέρα βλέπουμε μια Τουρκία που υπάρχουν μαζικές διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων κατά του Ισραήλ με ακραία συνθήματα που τα παρακινεί και η ίδια η κυβέρνηση. Δηλαδή, το κυβερνών κόμμα το περασμένο Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη οργάνωσε μια τεράστια διαδήλωση με τον πρόεδρο Ερντογάν να μιλάει, όπως και πάρα πολλοί άλλοι. Στις άλλες χώρες φοβούνται τι λέει η Μάζα, ο λαός, έτσι, τα καθεστώτα τα αραβικά. Και νομίζω ότι δεν συμφωνούν εντελώς οι αραβικές χώρες με αυτό που θέλει η Τουρκία. Ναι. Από την άλλη όμως, το είδαμε και αυτό με την επίσκεψη Μπλίνκεν στην Άγκυρα, ότι προσπαθεί να στείλει το μήνυμα η Αμερική ότι όλοι έχουν ένα ρόλο, αλλά θα πρέπει να είναι ελεγχόμενος αυτός ο ρόλος. Έτσι, πώς ακριβώς θα είναι οι συνθήκες όπου Άραβες, Τούρκοι, Ευρωπαίοι και ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι, που είναι οι μεσογειακές χώρες, Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία, Ιταλία, Γαλλία, που έχουν άμεσα πλήττονται από τις εξελίξεις, να έχουν κάποιο ρόλο για την επόμενη μέρα. Κύριε Τριανταφύλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Πολύ σοβαρές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όλοι οι παίκτες. Λύση. Αυτό που ρωτάω όλους όσοι βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο τις τελευταίες μέρες είναι αν βλέπουν κάποια λύση. Δεν υπάρχει. Δεν έχει πει ένας θα γίνει αυτό. Ακόμη, δεν ξέρει κανείς. Ναι. Είναι πρόωρο να μιλήσουμε για λύση. Ναι. Λοιπόν.